Ποτέ δεν υπολόγισα ούτε τα ακίνητα ούτε τα χρήματα. Περισσότερο με ελκύει η προσωπική μου ευαισθησία και καλεσθησία και η εξέλιξη με στα χρόνια παρά το να έχω ένα τραπεζικό λογαριασμό γεμάτο. Περπατούσαμε στον δρόμο μια μέρα με την έφη και πέρασε ένα γκέι και τον πειράξανε οι straight. Και το συζητήσαμε, είπαμε γιατί να συμβαίνει αυτό. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι η δουλειά μας δεν είναι εύκολη. Η δουλειά μας δεν στηρίζεται μόνο σε έναν αρχισισμό και πόσο γνωστός και δημοφιλής θα γίνω. Είναι πολύ εύκολο λίγο να ξεφύγεις, γιατί η αναγνωρισιμότητα είναι κακό σύμβουλος. Αυτή η γυναίκα μου μάθε να οργανώνω τη σκέψη μου. Ε, δέχτηκε να με παντρευτεί μετά από 10 χρόνια. Και εγώ χαίρομαι να μεγαλώνω και θέλω να μεγαλώσω κι άλλο. Από μικρός που ήμουν, το όνειρό μου ήταν να μεγαλώσω για να αναπολώ τα λάθη μου. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα απόψε. Είμαστε τέταρτε τέτ, με ένα από του πιο δημοφιλεί αλλά και πιο χαμηλών τόνων ηθοποιού, τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Βλαδίμια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ισχύει αυτό ο συνδυασμό για σένα, ανέκαθεν. Νομίζω, δεν ξέρω. Και... <laughs> Εσύ θα μου το πει. Και δημοφιλή πάντα, ναι. αλλά και χαμηλών τόνων. Ναι. Δεν είναι κάτι που σε ξενίζει που το ακού. Όχι, καθόλου, γιατί δεν το κάνω επίτηδε. Γίνεται από μόνο το αυτόματα, βγαίνει από μέσα μου. Είχε δηλώσει ότι δεν φοβάσαι να ξεκινήσει από την αρχή. Ναι. Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε όλε τι εκφάνσει τη ζωή σου, δηλαδή προσωπικέ, επαγγελματικέ, καλλιτεχνικέ. Ναι, κοίταξε. Ε, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στην έρευνα, και τι εννοώ έρευνα. Έρευνα εννοώ αυτό το κομμάτι τη ζωή που μα δίνει την εξέλιξη στα πράγματα, στα πάντα. Είτε είναι προσωπικέ σχέσει, είτε είναι η δουλειά, είτε είναι οτιδήποτε. Επειδή πιστεύω λοιπόν πάρα πολύ στην έρευνα, θέλω κάθε τόσο να ξεκινώ από το μηδέν και από την αρχή. Για να βρίσκω καινούρια πράγματα που θα με τροφοδοτήσουν, θα με γεμίσουν και θα με εξελίξουν μέσα στα χρόνια. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θέλω να ξεκινώ πάντα από την αρχή. Σ' αρέσει να ρισκάρει ή δεν έχει να κάνει με ρίσκο αυτό. Έχει να κάνει με πολύ ρίσκο γιατί δεν κάθομαι στα αυγά μου, δεν περπατώ την πεπατημένη, δεν θεωρώ κανέναν και τίποτα δεδομένο και θέλω να ξεκινάω με καινούργια πράγματα. Πάντως, μου έκανε μεγάλη εντύπωση πω εσύ, ένα ηθοποιό με τόσε επιτυχίε στην τηλεόραση και στο θέατρο και στο σινεμά, δήλωνε ότι αν δεν δουλέψει κάθε μέρα, δεν μπορεί να ζήσει. Και πω το παρελθόν, σε μια σεζόν που είχες και τη Μουρμούρα και το παραξενό ζευγάρι και δεσπινή Μαργαρίτα, Ω παραγωγό, κατάφερε να κερδίσει μόνο 11.000 ευρώ σε ένα χρόνο, γιατί τα υπόλοιπα τα πήρε η εφορία. Ναι. Όταν λοιπόν, σαν θεατρικό επιχειρηματία, ε, λόγω τη ε, φορολογική ε, επέλαση, μου μείνανε μόνο 11.000 ευρώ για να συνεχίσω να παριστάνω τον παραγωγό, το θεατρικό, ε, όταν συνέβη αυτό, είπα στον εαυτό μου: Ότι εδώ κάποιο μας κοροϊδεύει. Είναι σαν να μου λέει: Κλείσε το μαγαζί σου τώρα. Και με γεμάτο θέατρο, έτσι. Και με γεμάτο θέατρο. Γιατί όλα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και το να είσαι πλέον θεατρικό παραγωγό ε, είναι ρηψοκίνητο επάγγελμα. Δεν ξέρει, του ξημερώνει. Από την άλλη, χρειαζόταν να πάρουμε μια ανάσα σαν παραγωγή ή σαν καλλιτέχνε, να μπορέσουμε να ζούμε αξιοπρεπώ. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εμεί θεαυρίζουμε. Δεν θεαυρίζουμε. Τη αυτές αυτέ οι φορολογικέ επιδρομέ, οι κρατικέ. Εμείς δεν τις αμπρίζουμε. Έκανες το κλασικό «Παίρνω λεφτά από την τηλεόραση, τα βάζω στο θέατρο» ε, Ναι, αρκετά χρόνια πριν αυτό έκανα και συνεχίζω να το κάνω βέβαια. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχω ένα θεατρικό παραγωγό και δουλεύουμε μαζί, συνεργαζόμαστε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ξαναμπώ στη θεατρική παραγωγή κάποια στιγμή γιατί είναι δημιουργικό κομμάτι της ζωής μου. Ο θεατρικός παραγωγός, όπως τον αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ένα επάγγελμα ριψοκίνδυνο, αλλά άκρος δημιουργικό. Γιατί είναι αυτός που θα αποφασίσει κατά ποιο έργο θα ανέβει και ποιοι θα είναι οι συντελεστέ. Άρα, μέσα σε αυτό βλέπω ένα στόχο, βλέπω μια εξέλιξη πάλι. Κάπου θυμάμαι ότι είχε πουλήσει δύο σπίτια σε κάποια φάση λόγω ναι, τη ιατρική παραγωγή. Πριν από αρκετά χρόνια. Ναι, γιατί ποτέ δεν υπολόγισα ούτε τα ακίνητα ούτε τα χρήματα. Περισσότερο με ελκύει η προσωπική μου ευαισθησία και καλεσθησία και η εξέλιξη με στα χρόνια παρά το να έχω ένα τραπεζικό λογαριασμό γεμάτο. Ναι, αλλά φαντάζομαι ήταν μια δύσκολη απόφαση τότε αυτή, έτσι. Καθόλου δύσκολη. Έπρεπε να πληρωθούν οι άνθρωποι που ήρθαν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να μείνει κανεί απλήρωτο και δεν είναι κανεί υποχρεωμένο <και> να ακολουθεί τι δικέ μου ατυχίε. Εσύ έχεις μείνει απλήρωτος. Ναι, έχω μείνει, αλλά με δική μου πάλι πρωτοβουλία. Όταν κατάλαβα ότι ο παραγωγός δεν τα έβγαζε πέρα, του είπα δεν χρειάζεται να με πληρώσει. Στην τηλεόραση. Όχι, στην τηλεόραση όχι, δεν έχει συμβεί αυτό. Γιατί πολλοί συνάδελφοί σου, επίση πρώτη γραμμή, έχουν δηλώσει ότι εκεί που ξεκινούσε η κρίση και έκαναν σειρέ, ε, τελικά έμειναν απλήρωτοι και ενώ ήταν σειρέ επιτυχημένε. Ναι, ευτυχώ ήμουν από του τυχερού που δεν έπεσα σε αυτή την παγίδα. Α, ατυχήσανε πολύ παραγωγή τηλεοπτική με τα χρόνια τη κρίση. Άρα, μου λε ότι δεν είχε ψυχολογικό κόστο για σένα το να αναγκαστεί να πουλήσει σπίτια, α σπίτι, ας πούμε, που είχε κερδίσει με τη δουλειά σου. Κανένα ψυχολογικό κόστο. Ε, Ίσως ίσα χαιρόμουν ακόμα πιο πολύ, γιατί είχα κάνει πράξη το όραμά μου τη σκέψη μου, την τέχνη μου. Α, αυτή η ευτυχία με γέμιζε και θα με γέμιζε για πάντα. Σκέφτηκε ποτέ εσύ μαζί με την έφη να μεταναστεύσετε, να πάτε εξωτερικό, να α, το δοκιμάσετε εκεί. Ναι, όταν κατάλαβα ότι πριν από αρκετά χρόνια πάλι αυτή η χώρα με κοροϊδεύει και δεν με υπολογίζει, ότι δεν αντιλαμβάνεται το κόστος το καλλιτεχνικό, όχι επειδή θα χάσει εμένα, έτσι, ότι αν μη τι άλλο δεν απασχολεί πολιτισμό πολιτισμός αυτή τη χώρα και ότι προτιμούν άλλες πρακτικές, τελείως α, χρηματιστηριακές, άρα δεν εκφράζομαι, δεν μπορώ να εκφραστώ, αποφάσισα να σηκωθώ να φύγω. Δεν έφυγα τελικά, έμεινα εδώ. Γιατί μην νομίζω ότι και έξω τα πράγματα είναι εύκολο, ότι φεύγει και ξαφνικά ανοίγουν οι πόρτε και σε περιμένουν. Και όταν είπα να φύγω, δεν θα έφευγα προ Θεού ποτέ σαν ηθοποιό έξω. Θα έφευγα σαν σενάριογράφο. Πού θα πηγαίνετε, δηλαδή, που είχατε σκεφτεί να πάτε. Ε, υπήρχαν κάποιε επαφέ ε, και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Υπήρχαν κάποιε επαφέ. Κάτι θυμάμαι τότε είχε γίνει με το Straight Story, την ταινία που είχατε κάνει. Ναι, το Straight Story ε, το είχε δει ένα ε, ε, στην. Ε, στον Καναδά, στο Τωρόντο. Είχε βαθμολογήσει ταινία 9,5 στα 10. Το άρεσε πάρα πολύ. Ήθελε να κάνουμε το remake, αλλά δυστυχώ ατυχήσαμε από την εδώ τότε διανομή που δεν τα βρήκαν οικονομικά και αναβάγησε. Θα κάνατε δηλαδή λοιπόν, την ταινία στα αγγλικά, στα παρόμοιο. Αγγλικά. Ναι, ναι, ναι. Το story το ίδιο και θα το προχωρούσαμε εκεί. Αλλά να όλο το. Αλήθεια, εκείνη η ιδέα, εκείνο το story, πώ σα ήρθε. Ε, Περπατούσαμε στον δρόμο μια μέρα με την Έφυ mm -hmm. και πέρασε, πέρασε ένας γκέι και τον πειράξανε οι straight. Και το συζητήσαμε και είπαμε: Γιατί να σημαίνει αυτό, Φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν τώρα ήταν όλη η κοινωνία γκέι και πέρναγε κάποιο straight και τον πειράζανε. Και αυτομάτως γεννήσαμε το σενάριο και γράψαμε το straight story μπαμπά. Ναι, παιδί μου. μου. Είμαι τροφιλόφιλος. Άντε, τα επόμενα κουφέτα που θα φάμε είναι από το γιο μας. Δεν αντέχω άλλο. Βαρέθηκα να έρχομαι δεύτερο στη ζωή σου. Έχω προβλήματα. Με τον άντρα σου, χωρίς έτον. Μην τα σπάσεις όλα, αγάπη. Παιδιά, της ανομαλίας γίνεται εδώ μέσα. Αν δεν το βλέπα με τα ίδια μου τα μάτια, θα το πίστευα. Δεν σου φτάνω μόνο, εγώ μου θες και άντρα τώρα. Ε, ναι, θέλω άντρα. Μια φορά τον δοκίμασα και από τότε δεν λέω να ξεκολλήσω. Επικίνδυνα, θέλω. Ο άντρα μου πήγε με γυναίκα. Ανόμασταν! Ο γιο μου φωτίζει το καζό. Σε τι κόσμο ζούμε. Ο γιος μου ανώμαλό, θα το σκίσω. Με την ΕΦΗ γράφετε πάντα μαζί ή και χώρια. Ε, μαζί γράφουμε, γιατί συμπληρώνει ο ένα τον άλλον. Η ΕΦΗ είναι πολύ καλή στη δομή, εγώ είμαι πολύ καλό στην ΑΤΑΚΑ. Mm -hmm. Σε απογοήτευε το γεγονό πω για πολλά χρόνια, μάλλον για μερικά χρόνια, και με εξαιρέσει όπω η Μουρμούρα, οι τηλεοπτικέ σειρέ στην Ελλάδα δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε να είναι. Γιατί εσύ ξεκίνησε με τρει χάριτες, με κίτρινο φάκελο μετά ήταν οι βαρβαρότητε, η εκτέλεση. Δηλαδή ξεκίνησε με πολύ μεγάλε επιτυχίες. Φρουρή τη Αχαία. Φρουρή τη ε, κοίταξε, κάποια στιγμή μπήκαν στην τηλεοπτική αγορά πάρα πολλέ σειρέ. Ε, άρα έρχει, άρχισε η ελληνική σειρά να γίνεται τη μόδα. Και όταν κάτι γίνεται τη μόδα, σίγουρα δεν μπαίνει ένα προγραμματισμό και ένα βάθο χρόνου. Mm. Α, τότε χάθηκε το παιχνίδι. Και έτσι σιγά 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 σιγά, σιγά να ξεφουσκώνουν οι ελληνικέ σειρέ πλέον, με αποτέλεσμα να περάσουμε στι τουρκικέ, να περάσουμε και να τελειώσει η ελληνική παραγωγή. Με τον ορχομό τη Μουρμούρα ξαναγυρίσαμε στην ελληνική σειρά. Εμπιστευτήκαμε την ελληνική σειρά. Είδαμε ότι το εδόδημο προϊόν μπορεί να πουλήσει. Α, πραγματικά αρκετά χρόνια είχε γίνει μια φούσκα γύρω από την ελληνική τηλεόραση. Το καταλάβαμε και διορθώσαμε πράγματα. Η προχειρότητα εξαφανίστηκε. Αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο πολύ φροντίζουμε τις σειρές μας, τόσο πιο καλά πουλάμε. Και είμαι ευτυχής που συμβαίνει αυτό και με τη μουρμούρα. Οι τρεις χάριτες δεν είναι η πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση. Όχι, είχαν προηγηθεί κι άλλα. Κι άλλα. Εγώ σε θυμάμαι ναι. τα γκέσ που είχες κάνει στις τρεις χάριτες που ήσουν η σχέση της Θέτης, ναι. της κόρης δηλαδή της Όλγας, της πουλου. Που τότε μιλάμε για μια καθολική επιτυχία, Βλαδιμίρα, δηλαδή. με την έννοια ότι ε, όλα τα σπίτια το έβλεπαν γιατί δεν υπήρχε το Ιντερνετ, mm -hmm. δεν υπήρχε το Netflix, η πλατφόρμα. Και μόλις είχε γίνει το, το Μέγκα τότε, ναι. μόλι είσαι σταθμό. Ναι. Εσύ τότε ήσουν 25-26. Αν μου πεις χρονολογία, θα σου πω 90, τώρα. 90-91. 90-91 ήμουνα. Oh, όχι, 30. Α, ήσουν 30. Είναι 57 τώρα. Ενώ πιο πιάω μικρό. Ναι, πας. πάντα μικρό δείχνω. Ναι. Είσαι σε αυτή την καθολική επιτυχία, παρόλο που δεν ήσουν βασικό μέλος του cast. Mm -hmm. Ήσουν ένα μόνιμο γκέστ. Mm -hmm. Ήταν άλλες οι εποχές, θέλω να πω. Οι εποχές ήταν διαφορετικές, σίγουρα. Ε, σίγουρα... Η, το τηλεοπτικός χάρτης και η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα σου άνοιγε πόρτες για να βρεις δουλειά και στο θέατρο. Το δύσκολο ήταν να τις κρατήσεις αυτές τις πόρτες. Σήμερα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω, δηλαδή, νομίζω ότι ο τίτλος θειασάρχης δεν υπάρχει πια. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τα νέα παιδιά αντιμετωπίζουν αυτή τη δυστυχία. Δεν μπορεί η οργάνωση και της τηλεόρασης και του θεάτρου, αλλά δηλαδή και της χώρας, να προωθήσει θειασάρχες. Έχει εκλείψει αυτό το είδος. Έχει σταματήσει εδώ και αρκετά χρόνια να γίνεται. Γιατί Υπάρχουν διαβαθμίσει στη δουλειά μα. Υπάρχει ο ηθοποιό, υπάρχει ο πρωταγωνιστή, υπάρχει ο θεασάρχη. Τότε λοιπόν και λόγω τη αναγνωρισιμότητα μέσα από την τηλεόραση γεννούσε θείασάρχε, πολλά ονόματα mm -hmm. μπορούμε να πούμε. Τώρα δεν γεννιούνται. Mm -hmm. Γιατί Γιατί δεν επικεντρώνονται πάνω σε έναν άνθρωπο ή σε μία τηλεοπτική περσόνα ή κάπου. Επικεντρώνονται σε μοιρασμένα. Είναι κατά εμέ πιο προτιμότερο. Προτιμότερο αυτό αυτός ο δρόμο, γιατί υπάρχει πολυμορφία, υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό. Φέτο, ειδικά είμαι πολύ χαρούμενο που στην τηλεόραση μπήκαν και καινούργια πρόσωπα που δεν θα τα περιμέναμε ναι. να μπουν στην τηλεόραση. Στι Άγριε Μέλισσε, στο Κοτσίνα Ποτάμι. Ναι. Και καινούργιοι ηθοποιοί. Ανοίγει λοιπόν, ανοίγει λοιπόν ο δρόμο για να δημιουργηθούν και καινούργιοι άνθρωποι, καινούριε καριέρε. Κάποιοι συνάδελφοί σου όμω. Όχι παραπονέθηκαν, παρατήρησαν ότι η επιτυχία, ας πούμε, των μελισσών εμποδίζει, αποτρέπει τον κόσμο να πηγαίνει το βράδυ στο θέατρο. Ε, τώρα τα ίδια θα μπορούσαμε να πούμε και για το ποδόσφαιρο, να, το, να πούμε και για ένα πολιτικό talk show που συμβαίνει τη νύχτα της Παρασκευής. Επειδή είναι καθημερινό, γι' αυτό το λέμε. Ε, ναι, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Δεν είναι αυτό όμως που περιορίζει το θέατρο oh. ή από τον άρτη στο θέατρο. Δεν νομίζω το ίδιο κοινό που θα πάει και στο θέατρο. Σε ενοχλεί όταν εισβάλλουν στο χώρο σας άνθρωποι που ήταν ή είναι άσχετοι με την υποκριτική. Που μπορεί. Ναι, με ενοχλεί πάρα πολύ γιατί δεν κάνουμε την ίδια δουλειά. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι η δουλειά μας δεν είναι εύκολη. Η δουλειά μας δεν στηρίζεται μόνο σε έναν αρκισισμό και πόσο γνωστός και δημοφιλής θα γίνω. Η δουλειά μας είναι μ, κοπιαστική, δουλεύουμε πάρα πολλέ ώρε την ημέρα, μελετούμε πάρα πολλέ ώρε, εξασκούμε τα εκφραστικά μα μέσα πολλέ ώρε την ημέρα. Και αυτό οι αλεξιπτοτσιστέ δεν το έχουν κάνει στη ζωή του. Δηλαδή, αν σου έλεγαν ότι στη Μουρμούρα είσαι μια άλλη σειρά που είσαι, θα φέρουμε τον τάδε που κέρδισε στο τάδε reality, θα αντιδρούσε ή δεν θα κάνει κάτι. Θα αντιδρούσα, θα αντιδρούσα. Δεν κάνω την ίδια δουλειά. Είναι ό, όπως εγώ να παρουσιάσω μια εκπομπή. Πολύ δεν... ηθοποιοί παρουσιάζουν. Δεν, δεν έχει σημασία. Εγώ, για μένα, εγώ δεν κάνω, δεν την ξέρω αυτή τη δουλειά να, να την κάνω. Ή θα αν μου έλεγαν, φερειπίν, να τραγουδήσω. Να πάω σε ένα νυχτερινό κέντρο και να τραγουδήσω. Μα δεν την ξέρω αυτή τη δουλειά. Ο άλλο γιατί πρέπει να έρθει στη δικιά μου τη δουλειά. Ένα πολύ αναγνωρισμένο συνάδελφό σου μου είχε πει παλαιότερα στην εκπομπή αυτή ότι δεν αντέδρασα όταν έφεραν κάποιον από ναι. το πρώην μοντέλο, τέλος πάντων, σε μια σειρά, γιατί ε, αν αντιδρούσα εγώ θα έλεγαν ότι το έκανα ε, από κομπλεξισμό ή επειδή είμαι ιδιότροπος και τα λοιπά, οπότε δεν είπα κάτι. Εγώ θα απαντούσα ότι... Και ότι ο κόσμος κρίνει. Α, το διαχειριστούμε λίγο σαν επαγγελματίες και όχι λίγο με την οτροπία της ε, σχολικής συμπεριφοράς. Ε, όταν είσαι επαγγελματίας, ξέρεις πολύ καλά τι λες και ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις. Και ε, γι' αυτό με πλήρη σύνεση ε, λέω ότι όχι, δεν μπορώ να δεχτώ κάποιον γιατί δεν κάνω την ίδια δουλειά μαζί του. Δεν κάνουμε την ίδια δουλειά. Φέτος η παράσταση η «Προσοχή ο φίλος Ζαγκόνη» Που παρουσιάζει στο θέατρο Ζήνα πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Είσαστε με την Ευαγγελία του τη ναι. ε, με τον ε, Κρατερό ναι. και κάποιον ξεχνάω. Και την Αταλία Τη Δραγούμη. Είστε τέσσερα πολύ γνωστά ναι. τηλεοπτικά πρόσωπα. Όχι ναι. Είχε... μόνο θεατρικά. Ναι. Και κυρίω η Ευαγγελία του Μουμούρη είναι πιο θεατρική από ότι η τηλεοπτική. Η επιτυχία πιστεύει ότι έχει να κάνει με την τηλεοπτική σα αναγνωρισιμότητα. Καθόλου, Καθόλου. Ε, υπάρχουν πλήστα παραδείγματα ε, με πάντρεμα τηλεοπτικών αστέρων, αλλά με αποτυχημένε παραστάσεις. Και υπάρχουν και πλήστα παραδείγματα παραστάσεων με κανένα τηλεοπτικό παράγοντα μέσα <laughs> ή αστέρα που θριαμβεύουν. Αν δεν ήταν καλή παράσταση, δεν θα προχωρούσε. Ή γίνεται κάτι μαγικό. Το κοινό είναι έξυπνο. Δεν το ξεγελάς. Αυτό το ξέρω μετά. Δουλεύω από το 80. είναι πάρα πολλά τα χρόνια και το έχω μάθει πια. Δεν το ξεγελά. Αν κάνει εκπτώσει τι αντιλαμβάνεται. Αν δεν είσαι ειλικρινή, το αντιλαμβάνεται. Το κοινό είναι πανέξυπνο. Θυμάσαι την πρώτη σου παράσταση, δουλεύει από το 1980. Ποια ήταν η πρώτη παράσταση, Η πρώτη πρώτη παράσταση ήταν με την νεοειδρυθή πειραματική σκηνή της τέχνης, τη τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Η Οδύσσια ήταν, ε, ήταν ένα παιδι, μια παιδική παράσταση, αλλά όχι και μόνο παιδική. Αυτή ήταν η και έπαιζα τον Τηλέμαχο. Αυτή ήταν και η πρώτη μου επαφή με το θέατρο. Και αυτό που λέγαμε πριν, 89-90, που ξεκίνησε να βγαίνει στην τηλεόραση. Ναι. Ε, Μπορεί να θυμηθεί την πρώτη φορά που σε αναγνώρισαν. Την πρώτη Φοί φορά που. Ήσουν, ήσουν στον δρόμο, ήσουν στο περίπτερο, ήσουν στο σούπερ μάρκετ. Ήταν πάρα πολύ αστεία η πρώτη φορά που ένιωσα την μεγάλη απήχηση. Γιατί μόλι είχα κάνει. έπαιξε πρώτο επεισόδιο από τι βαρβαρότητε και μου είχε πει τότε ο Κώστα ο Uh, να του κάνω ένα guest uh, στην uh, εκτέλεση. Uh, και μου είπε θα δώσουμε ένα ραντεβού εκεί στην τάδε τοποθεσία και πήγα κάτω εκεί να τους δω και είδα δεξιά πολύ κόσμο και λέω ας πάω από εκεί. Πήγα, ήτανε φωτογράφοι, ήταν αυτά, άρχισαν να με βγάζουν φωτογραφίες. Λέω πότε προλάβανε, έχει παίξει μία φορά, είπα δύο, δύο επεισόδια βαρβαρότητες. Και με το που τελειώσαν μου φέρνουν κάτι χαρτάκια εδώ στα χέρια μου, μπαίνω μέσα και ήταν απονομή. Τυχείων. <laughs> και όπως ήμουν, έκανα μεταβολή και βγήκα και είδα το απέναντι κτίριο, όπου ήταν το γύρισμα. Άρα, θεώρησαν ότι είσαι απόφυτος. Ναι. <laughs> 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 Οπότε, πάει και αναγνωρισιμότητα τα πάνε όλα. <laughs> Υπήρξε κάποια περίοδο στη ζωή σου που ένιωσες ότι είναι τροχοπέδι η αναγνωρισιμότητά σου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ασκούμε ένα επάγγελμα που στηρίζεται στον αρκισισμό. Είναι πολύ εύκολο λίγο να ξεφύγει γιατί η αναγνωρισιμότητα είναι κακό σύμβουλο. Είναι δύσκολε οι καταστάσει και θα σου εξηγήσω ότι ενώ είναι δύσκολη η κατάσταση και την ενώ χαρακτηρίζω δύσκολη, το να σε βλέπουν 300 ζευγάρια μάτια ερωτευμένα μαζί σου. Νομίζεις ότι έχεις... Ότι είσαι, ότι είσαι... όταν θα βγεις σε ένα μπαλκόνι με τον Πάπα, θα ρωτάνε ποιος είναι δίπλα στον Βλαδίμηρο. Σημαίνει συμβαίνει σε όλους μας. Κάποια στιγμή στη ζωή μας. Αρκεί να το πάρουμε μυρωδιά και να το ξεπεράσουμε. Η αναγνωρισιμότητα μερικές φορές είναι πολύ καλή, αλλά είναι και πολύ κακό σύμβουλος μένει στην επιφάνεια. Α, αν δεν το έχεις μέσα σου να συνεχίσεις να πειραματίζεσαι και να ερευνάς και μείνεις στην αναγνωρισιμότητα, θα επιζήσεις λίγα χρόνια, όχι πολλά. Εσύ πότε θα έλεγες ότι έφτασες στο ζενίθ του ναρκισισμού σου. Ε, στα πρώτα πρώτα χρόνια της αναγνωρισιμότητας εκεί, δηλαδή δεν κράτησε πολύ, ένα χρόνο κράτησε αυτό. Γιατί πραγματικά ήταν εντυπωσιακό αυτό που συνέβη όταν έκανα τον Άμπλετο Β mm. στο θέατρο και στράφηκαν τα φώτα και οι κάμερες όλα πάνω μου. Ε, ναι, εκεί όμως ήθελε αρκετή σκέψη και οργάνωση μυαλού τα βράδια να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν έχω πετύχει τίποτα και να ξεκινήσω από το μηδέν. Εκεί λοιπόν, επιστρέφω στην πρώτη ερώτηση που μου έκανε, εκεί λοιπόν συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να ξεκινάω πάντα από το μηδέν, να μηδενίζω το κοντέρ. Πώς απολαμβάνεις πια την επιτυχία σου? Όσο πιο ήρεμα μπορώ, την ευχαριστιέμαι, μου αρέσει. Μου αρέσει να στροφή με τον κόσμο γιατί είμαι και παλαιά κόπη άνθρωπο και όταν βγαίνω στον δρόμο και με αναγνωρίζουν. Θυμάμαι τι παλιέ καλέ εποχέ που βγαίναμε στον δρόμο και τραγουδούσαμε οι γείτονε. Αφήναμε ξεκλείδω τι πόρτε και έρχονταν η κυρία χωρί να χτυπήσει. Και έμπαινε μέσα και έπαιρνε ένα φλιτζάνι ζάχαρη να το πάει στην οικογένειά τη. Γι' αυτό το απολαμβάνω. Αλλά και με απόλυτη ψυχραιμία και ηρεμία γιατί πρέπει να δουλεύω πλέον νυχθημερών για να ανταποδώσω αυτή την αγάπη. Βλαδίμire μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτ με τον Βλαδίμiro Κυριακήδη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μα τέταρτο με το Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Πάντως είσαι εκτό συστήματο, Βλαδίμηρε και τόσα χρόνια ας πούμε, mm. με τόσε επιτυχίε. Ε, δεν σε βλέπω σε κοσμικά. Δεν φωτογραφίζεστε για περιοδικά με την έφητη σύζυγό σου. Ε, Απέχετε από τα πολλά φώτα. Mm. Και θεωρώ ότι είναι επιλογή σας, Δηλαδή, έτσι το βλέπω. στάση ζωής. Και βέβαια είναι επιλογή μας, ε, η ουσία δεν είναι στο life and style, η ουσία είναι σε άλλα κομμάτια της ζωής μας. Ε. Από την άλλη, στο πρώτο σκέλος, ότι δεν ανήκω στο σύστημα, όχι, ανήκω κι εγώ σε ένα σύστημα από τη στιγμή που είμαι αναγνωρίσιμος και φωτογραφιζόμενος και κάνω μια καριέρα, είμαι μέσα στο σύστημα. Αλλά από την άλλη κάνω επιλογές για τα, για τα καλά κομμάτια του συστήματος. Και είδα ότι δεν έχει social media, δεν έχει Instagram. Ναι, καθόλου. Ε, Έχω είχ... δηλαδή, αλλά δεν είναι δικά μου. Κάποιοι άλλοι τα έχουν φτιάξει εγώ, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι ναι. καθόλου. Είχε Facebook, δεν έχει Facebook. Ναι. Γενικά δεν τα πα καλά με τα social media. Όχι, γιατί πιστεύω ότι τα social media το μόνο που κάνουν είναι να αυξήσουν τον αρκισμό του ανθρώπου. Και πίστεψέ με, ε, δεν είναι σημαντικό το να βγω και να δηλώσω ότι είμαι. Είμαι, που να σου πω, είμαι στην Καλαμάτα και η ωραία μέρα που ξεκινάει είναι ολικά. Δεν αφορά κανέναν το τι κάνω εγώ στην καθημερινή μου ζωή. Αυτό που του αφορά είναι τι κάνω στη ζωή μου, τι κάνω στο επάγγελμά μου, στη δουλειά μου, πόσο καλύτερο μπορώ να γίνω. Και το θεωρώ τελείω ναρκιστικό να αυτοπροβάλλομαι μονίμω. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεχνιόμαστε κιόλα ή να νιώθει ανάγκη ο θεατή να μα δει. Δεν πρέπει να το επιβάλλουμε. Είναι μια καινούργια κοινωνία πλέον αυτή του αυτοναρχιστισμού. Ναι, ναι, ναι. Ε, εξυπηρετεί και μόνο την κατάθλιψη, τίποτα άλλο. Νομίζει ότι έχει φίλου. Δεν έχει φίλου. Πάντω υπάρχουν προφίλ, να το πούμε και στον κόσμο, που έχουν το όνομά σου. Δηλαδή φαίνονται ότι είναι δικά σου, αλλά δεν είναι δικά σου. Δεν είναι δικά μου, όχι, δεν είναι δικά μου. Και δεν σε φοβίζει αυτό, μήπω γράψουν κάτι, μήπω ανεβάσουν κάτι. Ε, θα επιχειρήσω τώρα κάποια στιγμή να τα κλείσω, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να ξημερώσει αύριο. Μέχρι στιγμή δεν έχουν γράψει κάτι. Σου έτυχε κάτι ακραίο μέσα από social media. Ναι, ναι, ναι. Από τη στιγμή και εκεί ακύρωσα το facebook που είχα παλιότερα πριν από αρκετά χρόνια. Από τη μία στιγμή στην άλλη, ενώ είχε γραφτεί ένα εξαιρετικό κείμενο, δίνοντά μου και επιχείρησα να απαντήσω, αυτομάτω η απάντηση ήταν η πιο χιδέα που μπορείτε να φανταστείτε. Και εκεί αποφάσισα να το ακυρώσω, όλο το facebook. Δηλαδή, σου στείλαν μήνυμα ότι είχε τι καλό που είσαι και μετά. Και μετά καταλαβαίνετε τι γράφτηκε μέσα. Και να. εκεί είπα ότι αυτή τη βλακεία δεν μπορώ να τη συνεχίσω πια. Mm. Και σταμάτησα. Ε, Έλεγε πριν για του γείτονε που μπαίναν και ζητούσαν ζάχαρη yeah. και τραγούδισαν και τα λοιπά. Ε, Θεσσαλονίκη μεγάλωσε. Θεσσαλονίκη, ναι, στη Χαριλάου. Στηχα, δίπλα στο γήπεδο του Άρη. Και πώ ήταν έτσι, στο σπίτι, η οικογένεια. Ε, μια κλασική οικογένεια. Όχι ευρεία μορφώσεω. Mm -hmm. Βιοπαλεστές, τη δουλειά του, την οικογένειά του. Μια χαρά νομίζω τα πήγαμε με τα λάθη του, με τα σφάλματά του. Αλλά μια χαρά νομίζω. Πολλά αδέρφια. Άλλα δύο αδέρφια έχω. Είναι από άλλο πατέρα, αλλά ήμασταν μεγαλώσαμε μαζί. Πώ θα έλεγε ότι ήταν έτσι η αντίδραση όταν είπε ότι θα γίνει ηθοποιό. Ε, τότε ήταν και η κλασική απάντηση. Το νέο που ήταν, ήταν Κάνε κάτι σταθερό και έχει τον για χόμπι. Εγώ το θέατρο δεν μπόρεσα να το δω ποτέ σαν χόμπι. Δηλαδή δεν είχε γραφτεί σε μια άλλη σχολή και μετά. Όχι, όχι. Κατευθείαν γράφτηκα στη δραματική σχολή mm -hmm. τη Πατεράκη η... στη Θεσσαλονίκη. Οι γονεί σου τι κάνανε, με τι ασχολούνταν. Ο πατέρα μου ήταν λογιστή και η μητέρα μου ήταν μητέρα. Ήταν σπίτι κοντινά. Ναι, ναι. Και με τα αδέρφια σου. Ε, υπέροχη σχέση. Είναι μεγαλύτερη από μένα. Ο ένα ζει στη Θεσσαλονίκη και άλλο ζει στη Ρώμη. Στη Ρώμη. Ναι. Τι κάνει. Ότι ε, δούλευε, τώρα είναι συνταξιούχος, δούλευε σε μια θερμοϊδροηλεκτρική εταιρεία μεγάλη, uh -huh. σαν τεχνικός. Και από ό,τι ξέρω, έχετε μια πολύ παλιά και βαθιά φιλία με τον Αχιλέα τον Γραμματικόπουλο. Ναι. Μεγαλώσαμε μαζί. Θα έλεγα Κύπριο ηθοποιό, αλλά δεν είναι Κύπριος, αλλά είναι σαν κύπρο πια τόσα είναι χρόνια. Σαν, μετά από τόσα χρόνια. Έχει κάνει οικογένειε οικογένειες, οικογένειες ναι. στην Κύπρο. Ε, Αγαπημένο φίλο, Στη σχολή γνωριστήκατε με τον Αχιλλέα ή πιο πριν. Ε, όχι, δεν γνωριστήκαμε στη σχολή. Γνωριστήκαμε μέσα στο κρατικό θέατρο Βορειά Ελλάδο. <σχ> εκεί όταν παίζαμε και λίγο πιο πριν. Ε, γνώρισα όλη την οικογένεια. Α, σχεδόν αδέρφια. Πήγε σε όλου του γάμου του ή όχι. Ε, δεν θυμάμαι τώρα σε πόσου πήγα. Εσύ πάντω είσαι σταθερό. Εγώ έμεινα σταθερό. Ναι. Είσαι 31 χρόνια. 31 χρόνια με ναι. την έφημο να που είπα mm. και στον κόσμο, που ίσως κάποιοι δεν ξέρουν. Επίσης ε, ηθοποιός, καλλιτέχνης. Ε, έτσι είσαι ως άνθρωπος ή με την έφη βρήκε την ε, αδελφή ψυχή, ας πούμε. Ναι, βρήκα την αδελφή ψυχή. Δεν ήμουν έτσι, δεν να έτσι, αλλά... κάποια στιγμή συνέβη αυτό στη ζωή μου, που εύχομαι να συμβεί στους πάντες, και όσο μεγαλώνω, Καταλαβαίνω πω το σημαντικό για μένα είναι να μείνω ερωτευμένο με αυτή τη γυναίκα. Γενικότερα να ζω για τον έρωτα παρά για την αγάπη. Η αγάπη είναι ανθρώπινη εφεύρεση, πολύ καλή, αλλά αν δεν υπάρχει έρωτα, όλα τα άλλα Στη δουλειά γνωριστήκατε με την Εύη. Η συνάντηση έγινε στο κρατικό θέατρο Ελλάδο Είχε έρθει να παίξει το ΓΛΑΡΟ, το Τσέχοφ, σε Εσία Ντασέν. Και η, η μοιραία επαφή έγινε στα Καμαρίνια του Κρατικού Θεάτρου. Είχα πάει να δω μια κοινή μας φίλη και πέσαμε ένα πάνω στον άλλον. Και από εκεί εξελίχθηκαν τα πράγματα 31 χρόνια τώρα. 31 λακτήρα χρόνια, ε. mm hmm. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σας κρατάει μαζί τόσα χρόνια, Ούτε κι εγώ δεν ξέρω. Μάλλον είναι έρωτα μεγάλο. Μάλλον. Και λέω πάλι μάλλον γιατί πάλι δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει συνταγή. Αλλά όσο μεγαλώνω, πιστεύω ότι να υπάρχει ένα έρωτα μεγάλο. Εγώ είχα πάντα μια εικόνα για την. Ε, φυ... Δεν ξέρω αν ισχύει φυσικά. Είναι μια έτσι λαθασμένη εικόνα. Νιώθω ε, ότι σαν να έκανε ένα βήμα πίσω mm. και να θέλει να είσαι συμπροστά. Κοίταξε. Ε, μιλώντας για την Εφη, μπορώ να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στις αξίες της ζωής. Με βαθιά μόρφωση. Και σίγουρα δεν αντιλαμβάνει τον κόσμο όπως οι άλλοι άνθρωποι. Και θα μπορούσα να πω ότι αυτό που θα έλεγαν ναι, ναι, ναι της αρέσει να ζει στη σκιά και ξαναδά, όχι, δεν θα πω. Ξέρει πάρα πολύ, καλύτερα, πολύ καλά τι κάνει και ξέρει ποια είναι τα θέλω της από τη ζωή. Και γι' αυτό είναι τόσο ισορροπημένη. Και γι' αυτό την αγαπάω. Δεν λοιπόν ότι έκανε πίσω για να φανώ εγώ. Όχι, ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Εάν ε, δεν ήταν έτσι, δηλαδή, αν υπήρχε ένα ανταγωνισμό, πιστεύει θα αν μπορούσε να ήσουν με έναν άνθρωπο που θα νιώθει ανταγωνιστικά. Κοίταξε τώρα. Εδώ μόνο σου πω ότι υπάρχει συναγωνισμό. Ο συναγωνισμό τι κάνει. Βοηθάει ο ένα τον άλλον. Αν εντοπίσω ότι εγώ η Εύη είναι καλύτερη σε δύο σημεία από μένα, αυτομάτω βοηθιέμαι. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με την Εύη. Μια άλλη γυναίκα δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί τα υπαρξιακά κενά που έχουμε λόγω του επαγγελματή φύση του επαγγελματό μα. Γιατί όταν εμεί τρώμε μια φρίκη για μια ατάκα που δεν είπαμε σωστά, κανεί δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό στο σπίτι. Μόνο ένα ηθοποιό ακόμα καταλαβαίνει γιατί εγώ μπορώ να γυρίσω χαλασμένο σπίτι μου και να μην κοιμηθώ τη νύχτα γιατί είπα άσχημα μια ατάκα. À, άρα σίγουρα δεν θα υπήρχε κάποιο ανταγωνισμό μια άλλη γυναίκα, απλά δεν θα μπορούσε να με καταλάβει. Σε κριτικάρει. Ε, συνεχώ. Ναι. Συνεχώς και καλά κάνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώ δεν θα κρατιόμασταν και τόσα χρόνια μαζί. Ούτε θα είχαμε εξέλιξη. Εντάσει υπάρχουν ή έχετε βρει το μόνο του Οι εντάσει είναι το καλύτερο σε μια σχέση. Είναι το αλατοπίπερο. Χωρί αυτά, χωρί εντάσει, πλήττει, θανάσιμα. Καμιά φορά εγώ ήθελα να δημιουργώ εντάσει για να έχουμε εξέλιξη. Πόσο καιρό έχετε να δουλέψετε μαζί ενώ α, στο θέατρο επί ή στην τηλεόραση. Α, τώρα στο θέατρο νομίζω μπορεί να είναι και καμιά δεκαετία που δεν έχουμε δουλέψει μαζί. Μπορεί και να είναι καμιά δεκαετία. Γιατί? Ε, δεν το έφεραν οι δουλειές. Είναι και ήταν η Έφη έψαχνε το δικό της δρόμο από άλλη μεριά, εγώ από άλλη μεριά το δικό μου. Ε, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε σίγουρο είναι αυτό. Θυμάσαι τι άνθρωπο ήσουν πριν γνωρίσει την Εφη και ποιε αλλαγέ συνέβησαν μέσα σου αφού γνώρισε. Οργάνωση τη σκέψη μου. Ε, ήμουν παρορμητικό, όπω εξακολουθώ ακόμα να είμαι, αλλά δεν είχα οργανωμένη σκέψη. Αυτή η γυναίκα μου μάθε να οργανώνει τη σκέψη μου. Η Εφη έγινε αμέσω η οικογένειά σου ή χρειάστηκε χρόνο γι' αυτό. Το, το πρώτο 24ωρο. Αμέσω το κατάλαβες. Το πρώτο 24ωρο. Εύχομαι να συμβεί σε όλου αυτό που συνέβη σε μένα. Και παντρευτήκατε μετά από πόσο καιρό, ε, Δέχτηκε να με παντρευτεί μετά από 10 χρόνια. <laughs> Πόσε προτάσει <laughs> για μένα, <που έκανες>? Μία <laughs> και καλή και τέλειωσε. <laughs> Πού παντρευτήκατε, Βλαδιμίρε, δηλαδή, Στην Αγία Παρασκευή. Α, εδώ, Αθήνα. Ναι, Αθήνα, δω, ναι. Και όταν είσαι με τον ίδιο άνθρωπο 30 χρόνια, ναι. ε, σίγουρα κερδίζει πολλά. Πιστεύει ότι χάνει και κάποια. Όχι, μόνο κερδίζει. Μόνο κερδίζει. Εμεί οι άντρες τραβάμε και δικέ μα αγωνίε, γιατί μεγαλώνουμε ε, σε ένα σπίτι που μα θεωρούν του βασιλιάδε, του σύμπαντο. Και όταν βγούμε έξω και βρούμε τον άνθρωπό μα, μετά από λίγα χρόνια, λέμε Παναγία, μου θα βγάλω όλη την υπόλοιπη ζωή ή με τον ίδιο άνθρωπο. Μετά όμω καταλαβαίνει ότι ναι, αυτή είναι η φυσιολογική πορεία, τουλάχιστον αυτή που αντιλαμβάνομαι εγώ. Ήταν συνειδητή η αποφασή σα να μην αποκτήσετε ένα παιδί ή έτυχε. Ε, έτυχε κάποια στιγμή και κάποια στιγμή είπαμε ας το σταματήσουμε. Να... Δεν, είναι απαραίτητο και ένα παιδί στη ζωή μα. Μια χαρά είμαστε και έτσι. Σκεφτήκατε και υιοθεσία, α πούμε. Όχι, ποτέ, ποτέ δεν σκεφτήκαμε. Έχουμε ένα τον Κρυσή ηλικία έχει περάσει ποτέ. Όχι, εγώ χαίρομαι να μεγαλώνω. Και θέλω να μεγαλώσω κι άλλο. Από μικρό που ήμουνα, το όνειρό μου ήταν να μεγαλώσω για να αναπολώ τα λάθη μου. Έφτασε η ώρα. Εξνταρίζω. Αναπολώ πολλά λάθη. Λέγαμε για τι επιτυχίε σου και δεν αναφερθήκα σε μία πολύ αγαπημένη επιτυχία. Τα υπέροχα πλάσματα. Α, ναι. Εξαιρετική σειρά η οποία έχω την αίσθηση ότι δεν ε, πήρε σε τηλεθέαση αυτό που της αναλογούσε. Όχι, πώς δεν πήρε. Απλά δεν συνεχίστηκε μετά. Κακός να πάει ναι. και δεύτερη και τρίτη χρονιά. Αλλά πήρε. Ό,τι πήρε, πήρε, ναι. Σε αυτή τη σειρά, λοιπόν, ήσουν το αντικείμενο του πόθου. <laughs> <Ήσουν> <laughs> ο... Γελάω ακόμα. <laughs> ο ωραίος γοητευτικός, ναι. διευθυντής δισκογραφικής της «Χελ». Ναι, «Χελ». Ναι, με την υπέροχη ιδιαίτερα την Μαριά Κωνσταντάκη και τη Φέδρα Δρούκα που ήταν το ναι, on and off. Ναι, ναι. Ήσασταν λίγο σαν Mr. Yeah. Big και Κάριου Μπράνσο στο σεκτώνα. Αυτό ακριβώς ήταν. Από εκεί ήταν όλο αυτό το κόνσεπτ. Επειδή ρωτούσα για κρίση ηλικία, mm. κλιμακτήριο, άντρε κτλ. Mm -hmm. ε, Πώ νιώθε τότε που έτσι έπαιζε στον mm. κόμπερνο, ρε παιδί μου, που ναι. ήσουν ο γοητευτικό ο άτομο. Η μαγεία στη δικιά μας δουλειά είναι ότι ζούμε ιδανικέ ζωέ. Yeah. Γιατί εγώ δεν ένιωσα ποτέ γκόμενο, ούτε με διέφερε πάρα πολύ να γίνω ένα σεξ σύμπολ. Ποτέ. Άρα το να παίζω κάποιον ο οποίο είναι σεξ σύμπολ ή είναι γκόμενο, <laughs> μου δίνει τεράστια χαρά <laughs> να απολαμβάνει αυτό ότι τον θέλουν οι γυναίκε. Γιατί ποτέ δεν το πίστεψα για τον εαυτό μου. Η F.D. έλεγε γι' αυτό. Το χαρούμενοι, πρόβλημα. πολύ χαρούμενοι κι αυτοί ήταν. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν ένιωσε δηλαδή ποτέ να σε φλερτάρω. Πολλέ φορέ. Αλλά τι περισσότερε γελούσα. <laughs> μου φαίνεται πολύ αστείο το φλερτ. Ούτε ένιωσε ποτέ εγωιτευτικό ή ωραίο άντρα. Ποτέ. Αυτό δεν το έχω νιώσει ποτέ. Ούτε σήμερα που μιλάμε. Δεν το έχω νιώσει. Δεν ξέρω. Το μυαλό μου είναι μονίμω κάπου αλλού. Δηλαδή θα μου πει πού. Ε, προ την κομμωδία, Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μεταφράζω όσο σοβαρό δείχνω, τα πάντα τα μεταφράζω μέσα μου κωμικά, όσο μεγαλώνω περισσότερο. Δηλαδή είσαι ένα αυστηρά μονογαμικό άνθρωπο. Ναι, όχι, κοίταξε. Ε, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μονογαμικοί και πολυγαμικοί. Υπάρχει η φύση του ανθρώπου. Όλα τα άλλα είναι επιλογέ. Η φύση του ανθρώπου δεν είναι η μονογαμία. Είναι η πολυγαμία. Αλλά υπάρχουν οι επιλογέ. Προσμετρά πράγματα. Τα βάζει κάτω και λε, λοιπόν, ε, τι θέλω από τη ζωή μου, αυτό. Άρα αυτό θα κάνω. Αν θέλω κάτι άλλο, α πάω να κάνω το κάτι άλλο. Είπαμε πριν για τους φρουρούς της Αχαΐας, αρχές του 1990, και είχες πει κάποτε στη Ράνα Συνοδεινού, ναι. που παίζατε μαζί στους φρουρούς της Αχαΐας, «Θα ήθελα να ήσασταν εσείς η γιαγιά μου». Ναι. Αυτό πώς το εννοούσες, πώς σου βγήκε. Ε, ήταν αρκετή μία και μόνη νύχτα να ταξιδέψουμε μαζί. Επεστρέφαμε από την Πάτρα με το δικό μου αυτοκίνητο για την Αθήνα. Και αυτή η νύχτα θα μου μείνει αξέχαστη, γιατί κατάλαβα ότι έχω μια κινητή εγκυκλοπαίδεια δίπλα μου, κολοσιαίας μορφώσεως. Α, εγώ ήμουν λάτρης του Μπετόβεν, λάτρης της ενάτης συμφωνίας του Μπετόβεν και ξαφνικά γύρισε μέσα στα μάξια και μου λέει «Α, ναι, η συμφωνία της κάθαρσης». Και μου άνοιξε καινούριες, καινούριου ορίζοντες, καινούριους δρόμους, να βλέπω αλλιώ κάποια πράγματα. Γι' αυτό και τις είπα θα ήθελα πάρα πολύ να είσαι η μου. Θα ήμουν άλλος άνθρωπος σήμερα. Κρατήσατε επαφή στη συνέχεια. Για αρκετά χρόνια. Για αρκετά χρόνια. Μετά χαθήκαμε. Πήγες, ας πούμε, στην κηδεία της. Όχι, δεν τόλμησε. Τα στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Γενικά, Βλαδίμηρα, έχει κάνει αρκετέ πολύτιμε συνεργασίε, θα έλεγα, α, στην καριέρα σου. Ε, θυμάμαι, α πούμε, τι είχε πει ε, όταν πέθανε ο Μιχάλης Κακογιάννης, mm -hmm. ο μεγάλος αυτός ε, σκηνοθέτης, με τον οποίο δουλέψατε στο, στο... Πάνω, Κάτω και Πλαγίος. Όχι, που ο Κοριολάνο, Σέξπιρ στο θέατρο, στο Ηρώδιο. Είχα την αίσθηση ότι ήσουν και στην ταινία. Για όχι, λόγο. όχι, καθόλου, καθόλου δεν ήμουν στην ταινία. Ε, στο θέατρο δουλέψαμε μαζί και από εκείνη τη στιγμή και μετά γίναμε οικογένεια. Ήταν δύσκολο άνθρωπο ο Καγκογιάννη, έτσι. Ο ήταν... πιο εύκολο άνθρωπο, ο πιο ευαίσθητο. Ναι. ναι. Φάνταζε δύσκολο και κοινικό. Δεν ήταν. Ευαίσθητο. Ε, Εξαιρετική ευαισθησία άνθρωπο. Και γνώσει, γνώσει, γνώσει. Εσύ πώ αισθανόσουν τότε, α πούμε. Το 90 κάτι που μου είπες αυτό το περιστατικό με τη συνοδεινούν, ήσουν 30 κάτι. Ναι, κάπου τόσο. Ναι. Μετά με τον Κακογιάννη 30 κάτι πάλι από κάποιο... εκεί. Ναι, και, και πιο μεγάλο, ίσω, Ναι. Δίπλα σε μια μεγάλη τραγωδό στο αυτοκίνητο, δίπλα σε ένα σκηνοθέτη υποψήφιο για Όσκαρ mm. και, και, και. Ε, εσύ πώ αισθάνεσαι όταν είσαι δίπλα σε αυτέ τι προσωπικότητε. Του θαυμάζω. Του θαυμάζω. Δεν υπάρχει λέξη Του θαυμάζω. Και όχι τόσο για την καριέρα που έχουν κάνει, όσο για τι γνώσει του. Πραγματικά, όταν άνοιγε το στόμα του Μιχάλη και μα έλεγε ότι στο Σέξπιρ μιλούν οι σκέψει και όχι τα λόγια, ε, δεν μπορεί παρά να το θαυμάσει αυτό. Και όταν λε, ήταν ο πιο τρυφερό άνθρωπο του κόσμου. Ε, Πώ το διαπίστωσε, Από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που συναναστρέφεται του ανθρώπου, από τον τρόπο που ανοίγεται, από τον τρόπο που αγαπάει τον σύντροφό σου, λάτρεψε πάρα πολύ την έφη ο Μιχάλη. Πάρα πολύ. Ευγενέστατο άνθρωπο. Φαίνονταν γιατί ήταν μεγάλη προσωπικότητα και έτσι σπουδαίο καλλιτέχνη. Το έβλεπε. Αν το έβλεπα. Και μόνο αρκούσε μία ώρα μαζί του συζήτηση για να καταλάβει ότι ό,τι και να πιάσει αυτό ο άνθρωπο στα χέρια του θα το κάνει χρυσάφι. Για μετάφραση να σου πω. Η χρήση των επιθέτων που χρησιμοποιούσε μέσα στον είδο Σέξπιρ. Οι γνώσει για τη μουσική, για την όπερα η αγάπη του για την Κύπρο, η αγάπη του για την ελπίδα, ελπίδα γενικώ. Δηλαδή δεν υπήρχε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη που μπορούσε, μπορούσε, και μπορεί ακόμα να επηρεάσει με τη δουλειά του. Και όταν σε σκηνοθετούσε, δεν είχε αυτή την έτσι, σκληρότητα που είχαν ή έχουν οι μεγάλοι σκηνοθέτε. Αν έχει έναν ανταγωνισμό με τον σκηνοθέτη, σου φαντάζει σκληρό. Αν όμω αφαιθεί στα χέρια του, γιατί καταλαβαίνει ότι θα μάθει, δεν είναι καθόλου σκληρό. Ξέρει τι λέει. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Α, εγώ από αυτόν έμαθα τη δωρικότητα τη σκηνικής ύπαρξη. Πολύ μεγάλο μυστικό. Εσύ πώ είσαι ο Ε, Βούτυρο. <χωχω> Στο ψωμί. Εγώ θέλω να περνάμε καλά. Εγώ και η παρέα μου να περνάμε όμορφα επί σκηνή. Ε, επιχειρώ κάθε φορά και πόσο μάλλον σε αυτή την παράσταση τώρα στο προσοφή, προσοχή ο φίλος Ζαγκώνη, να κάνω κάτι πιο σύνθετο και πιο δύσκολο. Τον αυτόν που αποκαλώ εγώ δημιουργικό αυτοσχεδιασμό. Α, υπάρχει μια γερή βάση, αλλά βγαίνουμε τέσσερις άνθρωποι επί σκηνής και αφινόμαστε για να αυτοσχεδιάσουμε. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά κατακτιέται. Θέλει να το γυμνάσεις για να γίνει. Αν σκηνοθετείς μια παράσταση και ένας συνάδελφο ή μια συνάδελφος, δεν υπακούει, ή αντιδρά. Ή δεν σε ακούει. Ναι. Εσύ πώς το χειρίζεσαι, ε, Όταν έχει άποψη και επιχείρημα, το ακούω και μπορεί να το σεβαστώ. Μπορεί να έχει και δίκιο. Αν δεν έχει, θα πάω με τα νερά του μέχρι να καταλάβει ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνει. Αυτό... Γενικά δεν τσακώνεσαι στη δουλειά. Όχι, καθόλου. καθόλου. Ούτε χρειάστηκε. Ούτε χρειάστηκε. Εντάξει, κάνω δύο-τρει φορέ άνθρωπο. μπορεί να κνευριστώ με κάτι, αλλά όχι, δεν χρειάζεται να τσακώνεσαι. Όταν νιώθει ότι κάποιοι πάνε έτσι να σε εκμεταλλευτούν ή να πατήσουν πάνω σου, δεν θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Κοίταξε τώρα, αυτό που περιγράφει είναι κάποιε έννοιε που δεν κυκλοφορούν μέσα μου καθόλου. Τι σημαίνει να με εκμεταλλευτούν, Και εγώ τα σκηνοθετώ, δεν εκμεταλλεύω με το δικό σου ταλέντο. Αν και αυτό δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δικιά μου την ενέργεια. Την ώρα που παίζουμε και συμπράττουμε σκηνή, ο ένα εκμεταλλεύεται τον άλλον. Άρα δεν το βλέπω με την κακή έννοια, με εκμεταλλεύεται. Πάλι το βλέπω δημιουργικό. Αν έχουμε αντιθέσεις μεταξύ μας, είναι δημιουργικό. Θα βγάλουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Με αυτό το γνώμο να πάω στη ζωή. Γιατί είχες πει ότι αν δεν είχες στο θέατρο θα ήθελες να είσαι ξυλουργός. Πιάνουν τα χέρια σου. Ναι, γιατί από παιδί κατασκευάζω πράγματα με ξύλο. Κρεβάτια, καρέκλες, ε, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή στο σπίτι έχεις φτιάξει πράγματα εσύ. Ναι, έχω, μέχρι και βιενέζικες, βιενέζικες καρέκλες έχω πλέξει. Ξέρω να πλέκω βιενέζικες καρέκλες. Και κρεβάτια. Και Είσαι. Και λάπια. <laughs> και, και, και. <laughs> Μαραγκός, δηλαδή, κανονικός. Να τη βιδώσεις τη λάμπα στο σπίτι, δηλαδή. Οπωσδήποτε. Έχω τρεις ντουλάπες εργαλεία έχω. Ναι. ναι. Μάλιστα. Ποιο θα έλεγες ότι ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε ποτέ στη ζωή σου, Βλαδιμίρε. το χαμόγελο ενό παιδιού που αφορίζει τα πάντα. Πολύ μεγάλο μάθημα. Προσέξτε πολύ καλά τα ματάκια ενό παιδιού που σου χαμογελούν. Αφορίζουν τα πάντα τελικά τι είναι πιο δύσκολο. Τρει δεκαετίε καλλιτεχνική πορεία ή τρει δεκαετίε συμβίωση με έναν άνθρωπο. Τρει δεκαετίε συμβίωση. Αυτό δηλαδή η ζωή σου η ίδια είναι πολύ πιο δύσκολη από μια άλλη πλασματική ζωή θεατρική. Δηλαδή, μου, σε ευχαριστώ πολύ για το απόψινό μα Τετατέτ. ευχαριστώ. Να πούμε στον κόσμο ότι θα είστε στο θέατρο Ζήνα με αυτή την ξεκαρδιστική παράσταση προσοχή ο φίλος Δαγκόντι mm. μέχρι το Πάσχα. Μέχρι το Πάσχα, Κυριακή Βαΐων. Και φυσικά στη Μουρμούρα, η οποία συνεχίζει να κάνει μεγάλη επιτυχία. Εφτά χρόνια Μουρμούρα. Θα... Και ευελπιστούμε για την Όγδοη πια. Ναι, κάπου δήλωσε ότι θέλει να συνταξιοδοτηθεί ω ηλιά. Ναι, δεν θα ήταν άσχημα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. <laughs> δεν νιώθει ότι έχει βαρεθεί, α πούμε. Όχι, πραξω. εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ τη Μουρμούρα. Ε, είναι και εκεί ένα σχολείο για μένα για να εξελίσσομαι σαν κομικό ηθοποιό. Και έκανε πολύ ε, ανεπαίσθητα την αλλαγή. Από την Λαμπρόγιανη στην Κλέλια Ρένεση. Ρένεση ναι. Είχε άγχο γι' αυτό. Ναι, γιατί είχαμε δέσει τόσο πολύ με τη Δάφνη που δεν ήξερα το επόμενο βήμα που θα πήγαινε, αλλά ευτυχώ βρέθηκε στον δρόμο μα η Κλέλια και δέσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, μοίρα μου και πάλι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά και καλή χρονιά να πούμε για το 2020. Καλή χρονιά. Και καλή επιτυχία σε όλα. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε το Ξένο Travel για τη βοήθεια του στην πραγματοποίηση τη αποψηλή εκπομπή και το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στη Πλατεια Συντάγματο που μα φιλοξένησε. Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ.